Λέγομαι Αθηνά Παραστατίδου, είμαι υπεύθυνη των μονάδων του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης και της κινητής μονάδας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ στη Λέσβο. Καταρχάς, μετά από σχεδόν 2 χρόνια αναγκαστικής εσωστρέφειας και αποχής από τις κοινωνικές μας δραστηριότητες που έχουν άμεση σύνδεση και επαφή με την τοπική κοινωνία και γενικότερα έξω με τον κόσμο, φέτος έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να βρισκόμαστε και πάλι μαζί και να δηλώσουμε την παρουσία μας με στόχο την έγκυρη ενημέρωση για τις εξαρτήσεις ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Άλλωστε, εμείς κάθε χρόνο στις δράσεις μας, ο στόχος των δράσεών μας έχουν στόχο την καταπολέμηση ενάντια στο στιγματισμό, την κοινωνική αποξένωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με δράσεις ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης για τις εξαρτήσεις και για τους εξαρτημένους. Έτσι λοιπόν, στις 24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Σαφούς, το κέντρο πρόληψης Πνοή Οκανά και οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης θα σας περιμένουμε στην εκδήλωσή μας, η οποία θα πλησιώνεται με δράσεις όπως το πάρτι εφήβων με το DJ Καραβής. Θα έχουμε δωρεάν αναψυκτικά και επίσης θα υπάρχουν καλλιτέχνες που θα πραγματοποιούν ημιμόνιμα τατού και βέβαια θα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να βρίσκονται στην εκδήλωσή μας οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης, οι νικητές του School Vision 2022 και βέβαια το φετινό μήνυμα της εκδήλωσής μας θα είναι «Μην ψαρώνεις». Επίσης, παράλληλα να πω ότι ήδη υπάρχουν από τις 20 Ιουνίου έως και τις 23 Ιουνίου ενημερωτικά περίπτερα με το έμπειρο προσωπικό των μονάδων του Κέντρου Πρόληψης Πνοή Οκανά και της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΚΕΘΕΑ. Ονομάζομαι και εγώ Σοφία Κιστάνη, είμαι κλινική ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Πνοή και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Βρισκόμαστε πάλι κοντά για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Έχει καθιερωθεί προκειμένου να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε για ακόμη μια φορά την κοινότητα για θέματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και για θέματα θεραπείας. Γι' αυτό και όλες οι εκδηλώσεις μας πραγματοποιούνται από κοινού. Η πρόληψη μαζί με τη θεραπεία συνεργάζονται για να ενημερώσουν την τοπική κοινότητα για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Κατά την άποψή μου, το κύριο μήνυμα που ξεχωρίζει από την ανάλυση των τάσεων σχετικά με τα ναρκωτικά για το 2022 μπορεί να συνοψιστεί ως «Παντού τα πάντα όλοι». Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι επιπτώσεις των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά παρατηρούνται σχεδόν παντού. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήματα ναρκωτικών περιπλέκουν άλλα σημαντικά ζητήματα όπως έλλειψη στέγης, η θεραπευτική διαχείριση ψυχιατρικών διαταραχών καθώς και η μείωση της εγκληματικότητας των νέων. Ένα γενικό συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει και η φετινή έκθεση για τα ναρκωτικά, είναι ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλή διαθεσιμότητα και τη μεγάλη ποικιλομορφία στα πρότυπα κατανάλωσης ναρκωτικών. Από τις εκθέσεις, γιατί κάθε χρόνο δημοσιεύονται εκθέσεις και από το ΚΕΘΕΑ, αλλά και από τον ΟΚΑΝΑ και όλα αυτά τα διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά, το ΕΚΤΕΜ, φαίνεται ότι το φαινόμενο των νέων ψυχοδραστικών ουσιών διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί στην αγορά σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν έχει ψυχοτρόπο δράση. Συχνά με εσφαλμένη επισήμανση, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι καταναλώνουν τις εν λόγω ουσίες ενδέχεται να μην γνωρίζουν τι χρησιμοποιούν πραγματικά. Στο πλαίσιο αυτό ανησυχώ ιδιαίτερα για τις αναφορές που λαμβάνουμε για την οθεία προϊόντων κάναβης με συνθετικά καναβινοειδή. Πρόκειται μόνο για ένα παράδειγμα από τις νέες απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με τα ναρκωτικά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αυξανόμενη παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη, ενώ εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες για την κλιμάκωση της παραγωγής μεθαμφεταμίνης. Μία σημαντική εξέλιξη που επισημαίνεται στη φετινή έκθεση είναι ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 τόσο στις υπηρεσίες ναρκωτικών όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν ελεγχόμενες ουσίες. Πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα είτε άμεσα είτε έμεσα όλοι επηρεαζόμαστε με κάποιον τρόπο από τη χρήση ναρκωτικών. Άμεσα επηρεάζονται όσοι έχουν
πρόβλημα και χρειάζονται θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες. Οι έμεσες συνέπειες μπορεί να είναι λιγότερες εμφανείς, αλλά είναι εξίσου σημαντικές. Για παράδειγμα, στερεολόγοι ευάλωτων νέων στην εγκληματικότητα, αυξημένη πίεση στους προϋπολογισμούς για την υγεία και το κοινωνικό κόστος για τις κοινότητες που δεν αισθάνονται ασφαλείς ή στις οποίες οι θεσμοί υπονομεύονται από τη διαφθορά και την εγκληματικότητα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τα περίπλοκα ζητήματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής που τίθονται από τη χρήση ναρκωτικών, με μέτρα που βασίζονται στην καλή κατανόηση της φύσης των προβλημάτων και στην ανάλυση των μέτρων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τη συνολική μας αξιολόγηση, η διαθεσιμότητα και η χρήση ναρκωτικών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι παρατηρούνται σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, εκτιμάται ότι περίπου 83,4 εκατομμύρια ενήλικες ή 29% των ενηλίκων ηλικίας βάζουμε 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει χρήση κάποιες παράνομες ουσίας, έστω και για μια φορά σε όλη τους τη ζωή. Με περισσότερους άνδρες, 50,5 εκατομμύρια, από ότι γυναίκες, 33 εκατομμύρια να αναφέρουν χρήση. Η κάναβη παραμένει ουσία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς περισσότεροι από 22 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες ανέφεραν χρήση κάναβη τον τελευταίο χρόνο. Οι διαγερτικές ουσίες είναι η δεύτερη συχνότητα αναφερόμενη κατηγορία. Υπολογίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο 3,5 εκατομμύρια ενήλικες έκαναν χρήση κοκαίνης, 2,6 εκατομμύρια MDMA και 2 εκατομμύρια αμφεταμινών. Περίπου 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι έκαναν χρήση ηρωίνης ή άλλου παράνομου οπιοειδούς τον τελευταίο χρόνο. Παρότι η επικράτηση της χρήσης οπιοειδών είναι χαμηλότερη από άλλες ουσίες, τα οπιοειδή εξακολουθούν να ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των βλαβών που αποδίδονται στη χρήση παράνομων ουσιών. Αυτό καταδεικνύεται από την ανίχνευση οπιοειδών, συχνά σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, που παρατηρήθηκε το 2020 στα 3 τέταρτα περίπου των θανάτων από υπερβολική δόση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης ουσιών κάνουν χρήση πολλαπλών ουσιών. Διαπιστώνεται επίσης ένα ολοένα και πιο σύνθετος χαρακτήρας στα πρότυπα χρήσης, δεδομένου ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, μη ελεγχόμενες νέες ψυχοδραστικές ουσίες και ουσίες όπως η κεταμίνη και η GBL ή GHB συνδέονται πλέον με προβλήματα ναρκωτικών που σε κάποιες χώρες ή σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού. Η πολυπλοκότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στην αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι η χρήση ναρκωτικών συνδέεται με ή περιπλέκει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα σοβαρών προβλημάτων υγείας και κοινωνικών ζητημάτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η βλάβη εαυτού, η αστεγία, η εγκληματικότητα των νέων και η εκμετάλλευση των ευάλωτων ατόμων και κοινοτήτων. Με το μήνυμα λοιπόν που έχουμε από κοινού και ΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ και Κέντρο Πρόληψης Πνοή, μη ψαρώνεις, απευθυνόμενοι κυρίως στους εφήβους αλλά και στα παιδιά που σε λίγα χρόνια θα διανύσουν την όμορφη εποχή της εφηβείας, καλούμε τους νέους να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε κουλτούρες που πράγουν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ως κάτι φυσιολογικό και μη επικίνδυνο. Ο δρόμος από την πρώτη χρήση στην κατάχρηση και δημιουργία εθισμού και εξάρτησης είναι μακρύς τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Επηρεάζεται δε τόσο από παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και από τις ιδιότητες της ουσίας χρήσης και το κοινωνικό περιβάλλον. Για την ανάπτυξη δηλαδή της εξάρτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη και ο συνδυασμός στοιχείων και από τις τρεις κορυφές του τριγώνου: άνθρωπος, ουσία, κοινωνία. Εθισμός σημαίνει ένα είδος υποχρεωτικής συμπεριφοράς με ταυτόχρονη αδυναμία της προσωπικότητας να ελέγξει ή να κατευθύνει τη συμπεριφορά αυτή. Στην περίπτωση που η συνήθεια, σε εισαγωγικά, αναπτύσσεται πάνω στο έδαφος ψυχολογικών κενών που καλύπτονται από αυτή τη συνήθεια, τότε ο κίνδυνος ανάπτυξης εξάρτησης είναι μεγάλος. Με αυτή την έννοια, η συνήθεια ή ο εθισμός θεωρείται σαν πρόδρομος εξάρτησης που χαρακτηρίζεται από διαταραχή ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, όσο και διαταραχή αυτής της προσωπικότητας στη σχέση της με το περιβάλλον.
Εξάρτηση στην ολοκληρωμένη μορφή της σημαίνει ότι η ουσία καθορίζει πια το σύνολο της συμπεριφοράς του εξαρτημένου που έχει απολέσει ουσιαστικό έλεγχο της χρήσης της ουσίας. Η πνοή λοιπόν και φέτος μέσα από τα προγράμματα πρόληψης προσπαθεί να μειώσει τους ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση, άρα και την πιθανή μελλοντική εξάρτηση. Να ενδυναμώσει το άτομο, να μπορεί να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αναδύονται σε ψυχικό επίπεδο με τη βοήθεια της κοινότητας αλλά και μέσα από την ενδυνάμωση του ίδιου του ατόμου. Φέτος και μετά το πέρασμα του βαρύ κλίματος της πανδημίας που άφησε ψυχική δυσφορία σε όλους μας αλλά κυρίως στους νέους και στα παιδιά, επικεντρωθήκαμε σε πολυάριθμες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε δημοτικά όσο και σε γυμνάσια για να βοηθήσουμε τους νέους μας να περάσουν με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στην κανονικότητα και στην ομαλή σχολική ζωή. Σε αυτό να πω ότι συνέβαλε πάρα πολύ η συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και με τους διευθυντές γυμνασίων δημοτικών και λυκείων οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα και από κοινού προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτές τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Να πω ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι 2 ώρες οι βραχίες, αλλά ολοκληρώνονται σε 10 ως 12 2 ώρες συναντήσεις, δηλαδή πρόκειται για προγράμματα που υλοποιούνται σχεδόν ένα τετράμινο της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και οι παρεμβάσεις σε ομάδες ανηλίκων, με διαδικτυακές ομάδες κυρίως και ομιλίες, και υποστήριξη των ατόμων της κοινότητας που ζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη διαδικτυακά ή διαζώσεις. Όσον αφορά τα στοιχεία, δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί οι ψυχοδραστικές ουσίες που είναι νόμιμες, κυρίως δηλαδή έχει αυξηθεί η κατάχρηση χαπιών που έχουν να κάνουν με ψυχιατρικές διαταραχές. Δηλαδή αυτό που κατά κύριο λόγο παρατηρήθηκε, αύξηση των φαρμάκων που θα λέγαμε που συντογραφούνται. Και κάποιες... Και αυτό που φαίνεται από τα λίμματα που πέρυσι περιγράφηκε, ότι έχει αυξηθεί και η κατάχρηση παράνομων ουσιών, δηλαδή ναρκωτικών. Να πω ότι εμείς τα τελευταία χρόνια και μετά την έναρξη των προγραμμάτων του ΚΙΘΕΑ που ασχολείται με τη θεραπεία, δεν δεχόμαστε τόσο πολλοί χρήστες, παρά όταν υπάρχει μια πειραματική χρήση σε εφήβους, σε οικογένειες. Επομένως, δεν μπορώ να έχω πολύ αντικειμενικά στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί. Αυτό που ακούμε από τα σχολεία, βλέπουμε πως υπάρχει μια έτσι υψηλή ενασχόληση των εφήβων και κυρίως σε μικρές ηλικίες με το θέμα του χασίς. Δηλαδή αυτό ανησυχεί καθηγητές, ότι βλέπουμε ότι τα παιδιά όχι μόνο κάνουν χρήση, αλλά έχουν εμπλακεί και με παραβατικές συμπεριφορές από νεαρή ηλικία στο να μεταφέρουν ουσίες, και αυτό νομίζω ότι είναι το ανησυχητικό της υπόθεσης για το νησί. Απλά να συμπληρώσω λίγο, συγγνώμη κιόλας, να συμπληρώσω ότι είναι αυτά που λέει η κυρία Κιστάνη. Βλέπουμε αύξηση στην εφηβεία, αυξητική τάση στα παιδιά αυτά και μάλιστα με διπλή συνοσιρότητα. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους ψυχικής διαταραχής και παράλληλα να υπάρχει χρήση ουσιών. Επίσης, εμείς επειδή ασχολούμαστε όχι μόνο με τις παράνομες αλλά και με τις νόμιμες ουσίες και με άλλου είδους εθισμούς όπως είναι ο τζόγος, το αλκοόλ και το διαδίκτυο. Αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα έχουμε και με το διαδίκτυο. Και ταυτόχρονα παράλληλα χρήση ουσιών, είτε είναι χασίς, είτε νόμιμες ουσίες ή συνταγογραφημένες ουσίες, είναι μυστικά και ούτω καθεξής.